Καλησπέρα, είναι το σπαθί κάτω. Κούκα, μπήκε μέσα από το έδαφος του σπαθί. Μπήκε κάτω. Α, τώρα δεν βρήκε. Το δείχνει όταν βρίσκει κάτω. Δείχνει σπίθες. Ναι, έδειξε σπίθες. Όχι, το είδα. Δεν έχασε. Καλησπέρα, Ιντερνετ. Καλησπέρα, γαμπουλάκια. Δείξε μου ένα replay από το σπαθί. Από το τώρα, ένα. Ναι, τώρα θα μου δείξει το replay. Οκ, ωραία, ναι, το είδα. Γεια, μάνεγα. Πάλι η Άριελ βγαίνει κλασικά, ξέρεις, από τη γωνία κατά αριστερά. Ναι, σωστά. Α, νάτι, εκεί είναι η Άριελ. Εκεί, νάτι. Λοιπόν. Εκεί με το Κάραγκορ. Εκεί με το Κάραγκορ είναι η Άριελ. Αυτό δεν πρέπει να γίνει στο μοντάρισμα. Συζητάμε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο ήλιος μια καινούργια μέρα ξημερώνει στη Μόρντορ. It's a brand new day in Mordor, baby. Λοιπόν, και πριν καθόμαστε και λέγαμε. Ω, μαλάκα, φαντάσου δύο μαύρους σουρούκ ναι. Να είναι πάνω στα Κάραγκορ και να πηγαίνουν. Γιο, μανέκα! Pimp my ride! Έτσι, ακριβώς. Με τον Κάραγκορ. Αυτό με το να συνεχίζει να κάνει το spinning wheel, ήθελα να κάνει. Πώς θα το καταφέρανε. Πάνω στο Κάραγκορ. Πάνω στο Κάραγκορ. Εννοείς αυτό που κάνει το. Όχι, αυτό το τικ-τικ-τικ μπορώ να το κάνω. Κάτσε. Καλή ιδέα. Περίμενε. Τι θα πας να κάνεις. Θα πάρω ένα Κάραγκορ να το κάνω. Pimp my ride. Ναι, γίνεται. Για πού γίνεται. Θα έπρεπε να έχει achievement γι' αυτό. Λοιπόν, Pimp my cover girl. Λοιπόν, πριν καθόμασταν και λέγαμε ποιο θέμα συζήτηση θα πιάσουμε τώρα σε αυτό το επεισόδιο. Και κατά κάποιον περίεργο λόγο πήγαμε από το να μιλάμε για το τι θα γινόταν άμα διαφορετικοί χαρακτήρες ήταν σε διαφορετικές ταινίες. Bye. Πέσε πάνω. Εδώ μύρισε. Πρέπει να σου ήρθε από εδώ. Δεν μπορείς να το. He will cut my scent. He will get my scent. Α, σε μυρίζει και έρχεται προς τα δω. Wow, και έρθε πολύ προς τα δω. Πίδα ρε. Πίδα μαλάκα, αφού πατάω χι. Νομίζω πως θα σε ακολουθήσει τώρα. Ναι, τι, θα τρέξει πίσω. Μ' αρέσει που κρύβεται κιόλας. Θέλουμε να κάνουμε το Caragor Pimp My Ride. Κάτσε σε ένα μέρος. Να τα, πολλά Caragor. Το... Say that. Ναι, τι, μόνο με ήδη θα ανέβει κιόλας. Να το. Πάμε, εχμαλώτησέ το. Yo, sweet ride, brother. Sweet ride. Οκ, για δείξε μας τώρα. Ο ένας ουρουσμιλούν στον άλλο και βγαίνει. Δεν γίνεται τελικά. Και οι δυο δεν μιλούσαμε και απλά κοιτάξαμε την οθόνη. Δεν γίνεται να κάνεις τον Caragor να πηγαίνει spinning wheels και έτσι. Α, κρίμα. Μόνο αυτό που μπορεί να κάνει. Το μεγαλύτερο που μπορώ να κάνω είναι αυτό. Yeah. Έρχεται. Γεια, μανίγκα! Οκ. Δεν είναι αρκετό θεματικό σου περίμενα, αλλά. Still. That's compelling television right there. Λοιπόν, τι θα λέγαμε πιο πριν, τι θα γινόταν αν βάζεις άλλους χαρακτήρες σε άλλες ταινίες. Και με κάποιο περίεργο τρόπο. Με κάποιο περίεργο τρόπο σκέψης, λέγαμε τι θα γινόταν π.χ. άμα η Arwen έπαιζε στους πειρατές της Καραϊβικής. Αυτό είπαμε. Ναι. Μετά και για το μότο του Moby Dick. Ναι, μετά είπαμε τι θα γινόταν άμα έπαιζε ο Moby Dick. Στους πειρατές της Καραϊβικής. Η Φάλαινα! Στους πειρατές της Καραϊβικής. Όλες οι ταινίες ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσες σίγουρα. Πολύ πιο περίεργες επίσης. Θα είχες ένα πλάνο στο οποίο θα ήταν μόνο η Φάλαινα, ξέρω εγώ, στο άκυρο. Θα πέφτει από τον ουρανό η Φάλαινα πάνω στο καράβι. That's weird. Και μετά απλά αρχίσαμε να μιλάμε για τον Johnny Depp και για το πώς. Ναι, δεν τον ξέραν τον Johnny Depp. Ναι, μπράβο, όλες οι γκόμενες κόλλημα με τον Johnny Depp, ναι. Φίλε. Και πριν τους πειρατές Καραϊβικές τον ξέραν τον Johnny Depp. Όχι, απλά... και πριν είχαν ψηλό κόλλημα, αλλά. Όταν... Δεν είχαν τόσο πολύ κόλλημα. Όταν απέκτησε αυτό το gay, το περπάτημα, απέκτη ήταν και το. Και αυτό το. Where's the ram gun, eh? Where's the ram gun? Ναι. Where's the ram gun? Γράψτε στα σχόλια ποιος έκανε την καλύτερη μίμηση Johnny Depp. Άμα θες μίμηση του Johnny Depp, φίλε, με κερδίζεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Δεν εννοώ ούτε εγώ τι κάνω καλά. Περπάτα και αναλόγως όμως. Ναι, πρέπει. Στάσου στο ύψος των περιστάσεων. Ύψος, βάθος. Νομίζω πάντως άκυρα, μια που μιλάμε για ύψος, πρέπει να έχουμε ίδιο ύψος με τον Johnny Depp. Εγώ και Johnny Depp. Εσύ ναι, και τον Depp. Κοντός αυτός πάντως. Ναι, είμαστε και δύο κοντοί. Κοντά. Αργάμισο. Αλλά. Πώς μου τις πάει που όλες είναι. Ω, ο Johnny Depp, τι sexy τύπος που είναι. Πω, μου αρέσει πάρα πολύ ο Johnny Depp. Ναι, οκ, το πιάσαμε. Σ' όλες αρέσει ο Johnny Depp. Επειδή είναι τρελιάρης και μακρύ μαλλί. Από το ψαλιδοχέρι πιστεύω και μετά απέκτησε μεγάλο. Στο ψαλιδοχέρι αρέσει μόνο στις γκοθούδες, ρε εσύ. Σωστός, ναι. Ναι, πιο μετά, Duel. Duel.
Ναι, duel, τώρα θα τσακωθούν μεταξύ του. Και εμεί θα πρέπει να πάρουμε θέση και έτσι. Ναι, μπορεί, θα δούμε ποιο είναι πιο άξιο και πάμε να του σκοτώσουμε. Βέβαια, κάτι πιο δυνατό πρέπει να σκοτώσει, αλλά δεν κάνει γιατί. Εξήγησε πώ δουλεύει. Συνήθω, τώρα αυτοί οι δύο θα τσακωθούν, βλέπει αν θε να σκοτώσει του δύο και τον σκοτώνει. Okay. Και φαίνεται ότι τον σκότωσε ο άλλο και καλά. Και κερδίζει παραπάνω. Κοίτα, βασικά συνήθω κάνω την εξή μπινιά. Βλέπω ποιο έχει πρόβλημα με τα βέλη. Και απλά του ρίχνω. Και σκοτώνω αυτόν. Α, τέλεια. The Scar Artist. Πήγαινε μία. Όχι, ρε. Τρει πολλέ. Κάθε μία. Σωστά. Έμενε κάτι από το κεφάλι του μαξιλαράκι για καραφίτσε. Και ακόμα συνεχίζει. Παρά εμένα τώρα. Σιγά. Ναι, νομίζω ότι σε είδα. Πού ακριβώς του ρίξες το τελευταίο βέλισμα? Σαν... Τι είδες? Sorry, mate. Oh my god, there goes the genitals. Α? Get out of my argument. Get out of my argument. Έτσι, σκότωσε τον Jack Black. Σε ουρούκ μορφή. Oh! Γιατί έγινε poison. Έτσι? Poison. Ας έκανε poison. Ναι, θα μου λέει θα φύγουμε από το πέρα. Εντάξει, αυτού του έχει ρε, ναι, 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 ίδια του έχω. Όπω. Ναι, δεν του έχει, πήγε. Άστο να τελειώσουν μόνοι του το duel του. Α, δεν τσακωθείτε, μα. Εγώ φταίω που ασχολείω με μαλάκες. Προσπάθησε να του χωρίσει ναι. Με βία και δεν σε καταλαβαίνει κανένα. Ωραία. Τι να πει. Για τον Μπούτσο. Και τώρα σε ακολουθούν. Ναι, ναι, την πικρινά. Α, του σκότωσε. Α! Συνέχισε. Μπράβο το παιδί! Εσύ τώρα μπορείς να πας και να πάρεις τα φράγκα που ναι, πέρα. Όχι, μπορώ να πάω να σκοτώσω και αυτόν. Ωραία, πήγαινε. Ναι, προφανώς. Mm. Όχι, να πληρώσω όλη τη ζωή. Λογικά, άμα φεύγεις. Πήγαινε να του ρουφήξεις κάτι. Σωστός! Αυτό μπορείς και να του σκοτώσεις έτσι, ρουφώντας τους. Τους κάπου δεν ξέρω. Α, Λάκα, πού είσαι? Νομίζω πως έφυγε. Όχι, νάτος. Oh. Τώρα θα τις φάει όμως. Κοίταξε, ο Johnny Depp εμένα ξέρεις που μου άρεσε. Στο Fear and Loathing in Las Vegas. Το έχεις εσύ. Ναι, ναι, ωραία ήταν. Ναι, ήταν πολύ καλή ταινία. Και το... σε ποιο ήταν που έπαιζε έναν μπάτσο? Όχι ρε γαμίσου. Θυμάσαι ποια ταινία λέω? Σε ποια ταινία έπαιζε μπάτσο? Που έπαιζε έναν μυστικό πράκτορα, εσύ. Που του καίνε τα μάτια. Ένα μυστικό πράγμα που βγαίνει τα μάτια. Ναι, του βγάζουν τα μάτια και μετά αυτό και καλά μπορούσε να πυροβολήσει του άλλου έχοντα καμένα τα μάτια χωρί να βλέπει καν. Απλά άκουγε. Όχι, ρε εσύ. Ήταν πολύ μικρό ο ρόλο του. Απλά έπαιζε εκεί πέρα μέσα. Τι γάμι σου. Του σκότωσε. Μάλλον ναι. Yeah, totally. Γιατί μιλάμε για τον Τζόνι. Τι έγινε αυτό με του πειρατέ Καραϊβική. Και το Μόμπι Ντικ. Τι σχέση είχε ο Μόμπι Ντικ με τον Τζόνι Ντεπ? Δεν ξέρω, Σαμ. Κάπως έτσι καταλήγουν όλες τις συζητήσεις μας. Αρχίζουμε να μιλάμε για κάτι και φτάνουμε στο πιάνε. Μιλάμε για τον πόλεμο και καταλήγουμε στον Τζόνι Ντεπ, φίλε. Α, μάιστρα είναι αυτό. Yeah. Πώς το λένε αυτό που έκανε το voice over? Α, όχι. Θα πρέπει να κάνουμε τέτοιο drinking game με σένα. Όποτε θα λες τη λέξη voice over. Θα πίνουμε ένα σπινάκι. Το ξέρεις τι, υπάρχει εδώ πέρα στο Βόλιο που... κάνει voice over. Όχι, σταμάτα, εντάξει. Yay, voice over. Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος είναι ίδιος ο Τζον Ντεπ. Ποιος? Τον έχεις δει. Ο Τζίζους. Ναι, ο Τζίζους. Τι λες τώρα. Χεζούς. Καλά. Όλες αυτό λένε, λένε ο Τζόνι. Ποιες? Οι τύπισες με τις οποίες να αναστρέφουν. Οι Μακά Μακάντζελους. Οι Μακά Μακάντζελους. Οκ. Shout out to Μακά Μακάντζελους, yo. Μόλις κατάλαβα ότι αυτό το οποίο έκανα δεν μπορεί να το δει κανένας, οπότε είναι τελείως. Yo, my nigga. Ναι, και εγώ τώρα είμαι στο αυτοκίνητο και βγαίνει. Κάτσε να το ξανακάνω το κάρακο. Τι το κάνω. Κάτσε. Του ξέρεις ότι μόλις κατάλαβα τι ακριβώς έκανες. Εσύ με βλέπεις κιόλας, ρε. Εγώ σε βλέπω γι' αυτό. Πολλές φορές ξεχνάω ότι δεν μας βλέπουν και πολλά πράγματα πες να πηγαίνουν λίγα και στράφω κάποιες φορές, αλλά κάποια πράγματα είναι πολύ πιο αστεία επειδή δεν μας βλέπει κανένας. Τώρα θέλω να αρχίσω να κάνω κάποιο... Οπα. Τι, περίμενε. Τι ακριβώς. Αυτά πιο αργά, τώρα θέλω να αρχίσω να κάνω. Τώρα θέλω να... πρέπει να βγάλω τα ρούχα μου και να αρχίσω να κάνω κάτι. You're getting out of the closet, huh? Yes. Είναι πολύ στριμωχτά εκεί πέρα μέσα και έχει ζέστη. Σαν καναγκερά. Γιατί αυτή η ατάκα λέγεται getting out of the closet, δηλαδή
Οι γκέι στην Αμερική είναι κλεισμένοι μέσα σε μια ντουλάπα. Όχι, θα σου πω τι γίνεται. Επειδή λες ότι έχω skeletons in my closet, σκελετούς στην ντουλάπα, που είναι τα μυστικά. Ναι, οκ. Okay. Οπότε λες βγαίνω από την ντουλάπα, οπότε δείχνω, βγάζω τα μυστικά μου στη φόρα. Οκ, okay, βγάζεις τα μυστικά μου στη φόρα. Αυτό. Δεν αντιλέγω. Δηλαδή, σαν έκφραση που πιάνω. Γιατί είναι, αφού δεν είναι μυστικό ότι είσαι γκέι στην τέτοια. Σε ποιο? Αμερική. Επιτρέπονται γάμοι στην Καλιφόρνια. Καλά, τώρα πρόσφατα το έκανα νόμο παντού, σε όλες τις πολιτείες. Καλά κάνουν. Τώρα πριν από μερικές ημέρες. Ναι, καλά κάνουν. Καλή φάση. Δηλαδή, τι, άμα το απαγορεύσει και δεν θα πάει να πει. Όχι, αλλά όλοι έχουν το δικαίωμα να είναι μίζεροι. Άντε πάλι. Άμα θέλει να παντρευτεί, εμείς θα το χαλάσουμε, ρε φίλε. Ναι, φίλε, άμα θες πράγμα και. Παντρέψω. Το ίδιο είναι. Ναι. Yeah, totally. Όποιος θέλει, άμα θέλει να παντρευτεί άλλο. Τελική να σου πω κάτι. Έτσι, καλά ρε, είναι. Καλύτερα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Interrogate. Νάνι κύρ Γκελάρ. Ποιος έφαγε το σάντουιτς μου! Βρήκες ένα στόχο. Ξέρω εγώ τον έβαλα στόχο. Όγια. Ρινοπλαστική. Ρινοπλαστική. Πρόβλημα. Πρόβλημα. Και στη με ευθύνης. Αστυνόμος Αΐνης. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτή η κίνηση που κάνει το γυρίσμα που το σπαθί και μετά το καρφώνει. Όχι, το τέτοιο το γαμάτο είναι που τους πλακώνει στο ξύλο. Με τα μπατίκια. Ναι, εκεί τα μπατίκια. Wow. Δεν μπορούσα να τους σκοτώσω έτσι. Right. Κοίτα, θέλει να φάνε σου κοπή και την άλλη. Άντε, πρέπει να γίνει stand για να μπορείς να τους. Το γαμάτο είναι που βοηθάει και το φάντασμα. Το φάντασμα είναι cool. Cool φαντάσματα. Σου κοπεί ότι. Έχεις δει ότι στο κανάλι μου το βίντεο με τα περισσότερα views είναι αυτό με το... Δεν βλέπω το κανάλι σου. Ευχαριστώ. Έτσι, αυτό περίμενα από όλους τους συνεργάτες μου. Να μην με βοηθάνε καθόλου. Και μόνο που με είπε συνεργάτης δεν θα ξαναδώ ποτέ το κανάλι. Από τον καλύτερο μου φίλο. Έτσι, μπράβο. Έχεις δει ποιο βίντεο έχει τα περισσότερα views από όλα? Με το στοιχειωμένο σπίτι. Ναι, κάτι θυμάμαι. Ναι. Και πλάκα είναι ότι επειδή αυτό το έχουν δει τα περισσότερα άτομα. Έλα εδώ. Κάθονται και με ρωτάνε όλη την ώρα για στοιχειώματα και φαντάσματα, ξέρω εγώ. Αν πω now available. Για πες. Αν ναι, τι άμα είδες. Ναι, και λέω, όχι ρε φίλε, δες το βίντεο, ξέρω εγώ, δεν έχω δει κάτι. Σοβαρά. Ναι, με ρωτάνε, πιστεύεις στα φαντάσματα. Άλλο το να πιστεύεις, φίλε, άλλο το να είδες. Ούτε είδα, ούτε πιστεύω σε κάτι. Σαν την άλλη φορά. Άμα θα ήταν γαμάτο. Τι συμβουλές θα έδινες. Ναι, και δεν ήταν πολύ γαμάτο. Είχα καλέσει ένα στην εκπομπή μου και να σου πει όλο. Μαλά, έχεις καλέσει φάντασμα. Πρέπει να κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα καλέ φαντάσματα. Τι λες, δεν ήθελε κανένας άλλος να μου μιλήσει έτσι κι αλλιώς. Στην εκπομπή σου, γιατί το λες αυτό? Έχω κανονίσει να έρθει κάποιος στην συνέντευξη. Ναι, ποιος? Θα σου πω στο επόμενο επεισόδιο. Καλό. Είδες. See what you did. Λοιπόν, και τα λέμε αγαπηλάκια στο επόμενο επεισόδιο. Γι' αυτό, και μόνο γι' αυτό το επεισόδιο θα σταματήσει τώρα και θα πάρει και ένα like. Thank you. Λοιπόν, από τα δύο likes που θα πάρει, το ένα είναι δικό μου, το άλλο είναι δικό σου. Λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, αγαπηλάκια. Να είστε καλά. Γεια σας, αγαπηλάκια. Καλό απόγευμα. Απόγευμα, μεσημέρι. Τέλος πάντων, το βλέπετε. Βράδυ. Οκ. Μπορεί να το βάλει κάποιος για υπνοθεραπεία. Ναι, να το. Έτοιμο. Nice.